οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Αττικής. 8 δισεκατομμύρια ευρώ, 70.000 νέες θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη επένδυση που θα αλλάξει την όψη του παραλιακού μετόπου στην Νότια Αττική ξεκινά. Ουσιαστικά η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης που σε θεσμικό επίπεδο γίνεται σήμερα σηματοδοτεί για το πέρασμα της χώρας μας στην περίοδο μετά την κρίση, στην περίοδο της ανάπτυξης. Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε τη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης για να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας, τον οποίο πλειοψηφία έχουν οι Δήμοι, διασφαλίζοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον. Σύντομα θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το καζίνο και θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την πολεοδόμηση τριών ζωνών. Πολύ σύντομα το έργο θα ξεκινήσει, άρα και οι επόμενες αναβλητικές αιρέσεις θα πληρωθούν. Άρα θα μπει η εταιρεία και θα ξεκινήσει το έργο. Οπότε τότε θα αποδοθούν και τα κοινόχρηστα. Και τότε θα ξεκινήσει και η πραγματική λειτουργία. Αυτό το έργο είναι επέκταση των πόλεων μας, είναι η ανάπλαση των πόλεων μας, εμείς έτσι το βλέπουμε. Το φως θα συνεχιστεί να πάει προς τα κάτω, η αγωγή, όλα τα εγκυοβελτιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν συνδέονται άμεσα με τις πόλεις μας. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής που θα δημιουργηθεί στο χώρο του πρώην αεροδρομίου με έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Όσο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όσο και όλα τα στελέχη του κόμματος έχουμε συνολικά μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την επένδυση. Προτεραιότητα της δικής μας επένδυσης θα είναι και το ελληνικό, αλλά και άλλες τέτοιου αντίστοιχες επενδύσεις να τρέξουν γρήγορα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου υπολογίζεται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης της χώρας κατά περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες σε ετήσια βάση. Ο διάλογος των πολιτισμών είναι η